σηκώνει τίποτα. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνουν. Μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία ουσιαστική αλλαγή, την οποία θα πάρουμε εμείς στα χέρια μας. Δεν θα μας την καθορίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να πάρουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση στα χέρια μας εμείς. Μέσα σε περιβάλλον ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, οι ατομικές αλλαγές είναι πολύ ευκολότερες. Όταν υπάρχει συρρήκνωση, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και όπως θα συνεχίσει να γίνεται, οι δομικές αλλαγές είναι πάρα πολύ πιο δύσκολες. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Και βγαίνουν διάφοροι και λένε, οι δομικές αλλαγές είναι απαραίτητες για να έχουμε γρήγορη ανάπτυξη και να μην έχουμε το αποτέλεσμα το κακό της λιτότητας. Μα δεν υπάρχει πουθενά στη βιβλιογραφία αυτό το πράγμα. Πουθενά δεν λέγεται ότι πρέπει να γίνουν γρήγορες αλλαγές για να έχουμε ανάπτυξη και να αποτρέψουμε τα κακά αποτελέσματα της λιτότητας. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι οι δομικές αλλαγές, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα και αυτές που θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που σας επαναλαμβάνω είναι προβληματικές, ακόμα και αυτές οι αλλαγές θέλουν χρόνο. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το λέει αυτό. Δεν φταίνε εμείς δηλαδή, που δεν τις κάναμε γρήγορα. Και αν τις είχαμε κάνει γρήγορα, δεν θα είχαμε τη μείωση του εισοδήματος και τα πράγματα θα ήταν με λίγα άλλα. Από το 2004 μέχρι το 2008 η ελληνική οικονομία είχε ταχύς ρυθμούς ανάπτυξης. Είδατε να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Η ταχύς ρυθμού αυτή ανάπτυξη. Δεν είναι αληθής. Είναι τα Greek statistics του κύριου Σιμίτη. Λοιπόν, δεν είναι αληθή. Είναι ψευδέστατη. Εκείνη η περίοδο καταστράφηκε η ελληνική οικονομία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ξεχνάτε. Και εμφανίστηκαν πλασματικά στοιχεία. Είναι πασίγνωστο. Είμαστε διάσημοι για τα Greek Statistics, για την πλαστότητα των στατιστικών μας στοιχείων. Δεν έχουν σχέση. Αντίθετα, αυτή η περίοδο της ελληνικής οικονομίας ήταν σχετικά κακή. Πολύ κακή, γιατί έγινε κακή διαχείριση, αν θέλετε. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε άνοδο της ελληνικής οικονομίας. Σίγουρο όμως, μετά την ένταξή μας στο ευρώ. Με τη ρυθμή ανάπτυξη, το 5, το 6, το 7. Δεν ήταν αληθής. Μα δεν ήταν. Ο αναπτυσσόταν στις 3,5 φορές. Δεν ήταν αληθής. Να αφήσουμε τον κύριο Λαπαβίτσα να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, γιατί είναι και η γιορτή του σήμερα και τον κρατάμε εγκλωβισμένο. Και χρόνια πολλά και για τη γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το διακόπτουμε για να έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ρυθμή ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία για ένα σημαντικό διάστημα τη προηγούμενη δεκαετία ήταν όντω ταχύ και ήταν όντω ταχύτερη από το μέσο όρο της, από πολλές χώρες τη νομισματική ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το πόσο καλά ήταν τα στατιστικά στοιχεία είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, αυτά που βλέπουμε είναι αυτό. Πού οφείλονταν αυτό, στη φτηνή πίστοση εμπολής, στη φτηνή πίστοση η οποία έρευσε από το εξωτερικό και την οποία γέννησαν και οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια ανάπτυξη η οποία δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν υπήρχε όμως πρόθεση και διάθεση αλλαγών, γιατί η κρατούσα αντίληψη τότε ήταν ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Ισχυρή Ελλάδα, ευημερία, ευμάρεια. Πετύχαμε και ούτω καθεξής. Σήμερα ξέρουμε πολύ καλύτερα ότι δεν είναι φυσικά τα πράγματα έτσι. Πάρτι, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, τον καθηγητή, για την παρέμβασή του, την πολύ χρήσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαπαβίτσα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιτέλους ο λόγος σε εσάς.